Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρέωσε τον Ζάμαρη Λεπέν, ιδρυτή του ακροδεξιού εθνικού μετώπου, να επιστρέψει 320.000 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, τα οποία και καταβλήθηκαν παράνομα σε συμβούλες του κόμματος. Πρόκειται για κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ του 2009 και 2014, που καταβλήθηκαν λαθασμένα και τα οποία, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, θα πρέπει να επιστραφούν άμεσα. Ο 89χρονος Λεπέν επίσης πρόκειται να δικαστεί για προσβολή ομοφυλοφίλων και υποκίνηση ομοφοβίας στις 13 Ιουνίου για δηλώσεις που έκανε το 2016. Ο ίδιος δήλωσε σε γκέι γαλλικό περιοδικό αυτή τη βδομάδα ότι δεν είναι ομοφοβικός ο ίδιος, αλλά μόνο τα σχόλιά του. Σε μια προσπάθειά του να παρουσιαστεί πιο ανεκτικός, ο Λεπέν παρακολούθησε και το διάσημο drag queen show Semi Sou, παρέα με τον ιδιοκτήτη του και γνωστή προσωπικότητα στο γκέι κίνημα της Γαλλίας. Ο ακροδεξιός πολιτικός δημοσίευσε τα απομνημονεύματα του στα τέλη Φεβρουαρίου και μάλιστα τα αντίτυπα εξαντλήθηκαν πριν καν φτάσουν στα βιβλιοπωλεία. Παρά την επιτυχία αυτή, το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε και ηγείται η κόρη του Μαρίν Λεπέν προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτινάξει ό,τι εκείνος αντιπροσωπεύει. Το Εθνικό Μέτωπο αναμένει η δικαστική απόφαση για την τελική απομπομπή του Ζάμαρη Λεπέν και μάλιστα την Κυριακή αναμένεται να ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος για οριστική αλλαγή του ονόματός του.